Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσαγαλώτος, μίλησε με ειλικρίνεια. Είπε ότι λιτότητα θα συνεχιστεί. Λιγότερη, αλλά λιτότητα. Και είναι ειλικρινής αυτό που λέει ο κύριος Τσαγαλώτος και η κυβέρνηση. Διότι η αναγκαία υπέρβαση της λιτότητας προϋποθέτει κινήσεις και εντός της χώρας μας και στην Ευρώπη που να ανατρέπουν τον πυρήνα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στις οποίες έχει καταδικαστεί και η χώρα μας με τα μνημόνια και η Ευρώπη με τον ζουρλομανδί, όπως είπε ο Πρόντι, του Συμφώνου Σταθερότητας. Γιατί λιτότητα? Συνεχίζεται η λιτότητα, ας τη ζυγίσουμε λοιπόν, εντάξει, αλλά η λιτότητα συνεχίζεται. Πρώτον, διότι υπάρχει μείωση εισοδημάτων που αφορούν τους συνταξιούχους αλλά και τους έμιστους με τη μείωση της φορολογίας, του αφορολογήτου. Υπάρχουν αντίμετρα. Δεν αφορούν τους ίδιους. Αφορούν άλλους. Ο φορολογούμενος πολίτης που θα χάσει από το αφορολόγητο και ο συνταξιούχος που θα χάσει από τη σύνταξή του, δεν πρόκειται αυτός να πάρει τα αντίμετρα, εάν και εφόσον εφαρμοστούν όπως λέει σωστά η κυβέρνηση. Δεύτερον, και πιο διαρθρωτικό θέμα, 3,5% πλεονάσματα τα οποία φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν την επόμενη πενταετία μέχρι το 2022, πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου δανεισμού. Πρόκειται για αφαίρεση ενός ποσού το οποίο παράγεται στη χώρα μας και θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη. Άρα και από εκεί προκύπτει μια πίεση συρρήκνωσης, ύφεσης, που θα δούμε με ποια μέτρα μπορεί να αντισταθεί. Τρίτον, το θέμα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Χωρίς πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα μας. Και εδώ έχουμε εμπειρίες ότι τον καιρό των μνημονίων, ακόμα και τα χαμηλά, τα συγκεκριμένα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, υποεκτελούνται. Ούτε αυτά δεν εκτελούνται. Το ίδιο θα συμβεί και με 3,5% πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Μήπως οι ιδιωτικές επενδύσεις θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν αυτά τα προβλήματα και να βγούμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης? Να το ευχηθούμε, αλλά χωρίς ρύθμιση του χρέους, όχι παράταση, ρύθμιση του χρέους, είναι δύσκολο να υπάρξει επένδυση, μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Βεβαίως, υπάρχει και η φορολογία. Ακούω ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία σε επιχειρήσεις. Ποιες επιχειρήσεις? Τις μεγάλες ή και τις μικρές? Και όταν λέμε μείωση φορολογίας, μήπως ο ΦΠΑ πρέπει να είναι η προτεραιότητα για τη μείωση φορολογίας? Διότι αφορά το σύνολο των Ελλήνων πολιτών και το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί και άλλα μέτρα για τη φορολογία. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη δίκαιη όταν μειώνουμε τη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις από 29-26% και τσακίζουμε και το αφορολόγητο. Για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Θα μου πείτε, έτσι είναι και στην Ευρώπη. Το δέχομαι. Δεν λέω ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι που είναι έξω από την Ευρώπη, αλλά αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Και στο πλαίσιο που θέτουμε εμείς των αλλαγών και των μονομερών ενεργειών που πρέπει να γίνουν αν το επιτρέπει η οικονομία μας, θέτουμε το ζήτημα της αλλαγής της Ευρώπης και πώς συγκεκριμένα. Πέρσι ψηφίσαμε τα δυσμενή μέτρα για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους με ένα σκεπτικό. Αυτό δεν ισχύει φέτος. Διαψεύστηκε το Δουνουτού. Αργότερα, τι σημαίνει αργότερα? Σε μερικούς μήνες, να το δεχτώ. Να το συζητήσουμε και όλοι μαζί να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε. Το θέμα αυτό. Το επόμενο θέμα είναι το ταμείο. Το υπερταμείο. Να σταματήσει η ανηλικρίνεια και η ψευδολογία εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Το ΤΑΙΠΕΔ, το του Χρυσού, εντάξει. Με τον ημίες είναι. Του ταμείου, χωρίς να έχει τα θετικά στοιχεία του υπερταμείου, όσα είναι αυτά
που έχουμε πει και τα ανέφερε και ο κύριος Υπουργός νωρίτερα. Ανάμεθα και εδώ καθαρή. Το υπερταμία υφιονδήποτε μορφή και ονομασία συνιστά αυτό που λέμε επισφράγηση ότι η χώρα μας είναι απικία χρέους. Και με τα 25 δις, χωρίς τα 25 δις, η περιουσία πηγαίνει εκεί. Για αξιοποίηση το ένα μέρος, για ξεπούλημα το άλλο, όμως επαναλαμβάνω, δεν είναι μια επιλογή που κάνουμε εμείς, μας επιβάλλεται αυτή η επιλογή και στους παλιότερους έχει επιβληθεί με χειρότερους όρους και είναι μια επιλογή που καθιστά τη χώρα απικία χρέους. Πρέπει σε μια προοπτική, για 99 χρόνια μιλάμε, σε μια προοπτική πιο σύντομη, όταν βελτιωθούν τα οικονομικά και εδώ και βελτιωθεί και η κατάσταση στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε την κατάργηση αυτής της αντίληψης για απικία χρέους. Νομίζω πως ναι. Και όχι εκ του ασφαλούς, όπως ακούσαν νωρίτερα από ένα συνάδελφο της μειοψηφίας, ο οποίος μας είπε ότι θα το καταργήσει όταν έρθει, ενώ είχε φτιάξει αυτό και χειρότερο ταμείο νωρίτερα η κυβέρνησή του. Παρακαλώ να ολοκληρώνετε. Ολοκληρώνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είχα κι άλλα πράγματα να πω, θα τα πούμε στην ολομέλεια. Επαναλαμβάνω, τελούμε υπό μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, ελληνική και ευρωπαϊκή. Δεν υπερηφανευόμαστε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο με τα μνημόνια. Μας επιβλήθηκαν, κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να αντισταθμίσουμε πλευρές, αντικοινωνικές πλευρές από των μνημονίων, ο πίνας είναι σκληρός, είναι νεοφιλελεύθερος και θέλουμε να έχουμε τη δύναμη, με βάση και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, να ανατρέψουμε αυτόν τον πυρήνα και αυτή την πραγματικότητα. Άφησα τελευταίο ένα θέμα που μπορεί να φαίνεται ότι αφορά ένα μέρος, δεν αφορά ένα μέρος, αφορά όλη την κοινή γνώμη. Το θέμα του τύπου που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο. Εδώ υπάρχει μια ρύθμιση υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ για το 2% για την υγεία των εργαζομένων στον τύπο. Είναι μια ρύθμιση που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον τύπο, αφορά τη δυνατότητα του πολίτη να ενημερώνεται από εργαζόμενους στον τύπο που δεν θα είναι στην κακή δικαιοδοσία των εργοδοτών της διαπλοκής. Ισχυρό ταμείο των υπαλλήλων στον τύπο, των δημοσιογράφων και των άλλων εργαζομένων στον τύπο και στην τηλεόραση και σε όλο τον τύπο, σημαίνει μια δυνατότητα μεγαλύτερη σεβασμού στο δικαίωμα της πλειοψηφίας των πολιτών, όλων των πολιτών, να ενημερώνονται χωρίς να υπάρχει παρέμβαση της εργοδοσίας. Είδα επίσης τη ρύθμιση ότι ενώ θα υπάρξουν 70 εκατομμύρια από την αδειοδότηση, και αυτό είναι μεγάλο, σημαντικό θέμα των τηλεοράσεων, θα υπάρξει μία μείωση φορολογίας στους ιδιοκτήτες, η οποία είναι μεγαλύτερη από τα 70 εκατομμύρια. Να δεχθώ ότι αυτό είναι ένα αντάλλαγμα για το να πληρώνουν το 2% και να συντηρούνται τα ταμεία των εργαζομένων. Νομίζω όμως είναι προκλητικό. Για να είμαι σαφής. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση έχει μία υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα ενίσχυσης του γραπτού, του έντυπου τύπου, των εφημερίδων. Διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που αν θέλουμε να υπάρχει πληροφόρηση όχι στα χέρια των ολιγαρχών, αλλά πληροφόρηση ως κοινωνικό αγαθό, πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία για τη διασφάλιση αυτού του δημόσιου αγαθού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και κλείνουμε με τον κύριο Συντηχάκη για 5 λεπτά.